Λέει εδώ ο γέροντας, ο Φρόνιος, ότι κάτι το οποίο είναι πράγματι αποδεδειγμένο μέσα από την πείρα των ανθρώπων οι οποίοι αγωνίστηκαν στον δρόμο του Πνεύματος, ότι πολλοί αξιώθηκαν να έχουν μια επίσκεψη χάριτος στην αρχή της επιστροφής τους προς τον Θεό. Όμως στη συνέχεια λίγοι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι υπέμειναν τον αγώνα που είναι απαραίτητος για να έχουν πλέον μια γνώση, μια μόνιμη κατάσταση μέσα στη χάρη του Θεού. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σχεδόν σε όλους μας. Εμείς που τρόπονται να σε κάποιο στάδιο της ζωής μας, σε κάποια ώρα της ζωής μας, ο Θεός μας επισκέφθηκε και μας οδήγησε πίσω στον δρόμο Του, ακριβώς συνέβη και αυτό το οποίο λέει εδώ ο γέροντας. Τότε στην αρχή συνήθως είναι όλα εύκολα. Δηλαδή εύκολα αισθανόμαστε τη χάρη του Θεού, εύκολα έχουμε πένθος στην προσευχή μας, έχουμε δάκρυα στην προσευχή μας, αγαπούμε να τρέχουμε στην εκκλησία, δεν κουραζόμαστε μέσα στις πολύ ωραίες ακολουθίες, μας τέρπει, μας χαροποιά η νηστεία, η προσευχή, η εξομολόγηση, η μελέτη του Λόγου του Θεού. Όλα αυτά γίνονται ακόπως, χωρίς σκόπο. Και όχι μόνο αυτά, αλλά και τα πάθη υποχωρούν. Τότε σε αυτήν την περίοδο ούτε πολλά πάθη παρουσιάζονται, ούτε πολλοί λογισμοί, ούτε, δηλαδή τρόπονται να υποχωρούν και οι πόλεμοι πνευματικοί, και η ψυχή ζει σε μια κατάσταση εφορίας, σε μια κατάσταση που είναι γεμάτη προθυμία και χαρά για οτιδήποτε συμβαίνει γύρω της, και τα βλέπει όλα μέσα στο φως αυτό της παρουσίας του Θεού. Αυτή η πρώτη κατάσταση οπωσδήποτε είναι έργο της χάριτος, διότι δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος να επιστρέψει στον Θεό εάν δεν τον επισκεφθεί η χάρις. Όπως είπε ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, ότι ουδείς δύναται ελθύν πρόσμε εάν μη ο πατήρ μου ελκύσει αυτόν. Δηλαδή το να επιστρέψουμε προς τον Χριστό είναι ένα έργο το οποίο βέβαια προϋποθέτει και τη δική μας συγκατάθεση και ελευθερία, αλλά οπωσδήποτε είναι απαραίτητη η έλξη από τη χάρη από τον ουράνιο Πατέρα. Και όπως λέει ο Απόστολος, ότι ουδείς δύναται υπήν Κύριον Ιησούν ημί εμπνεύματι Αγίω. Το να επικαλεστούμε σωστά τον Θεό και να αναγνωρίσουμε τον Χριστό ως σωτήρα μέσα μας, μέσα στο βάθος της καρδίας μας, αυτό γίνεται μόνο με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Είναι κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται σε όλες τις γενναίες των χριστιανών. Όμως παρατηρούμε ότι αφού φτάσουμε και μπούμε στην εκκλησία και μπούμε μέσα στο χώρο το πνευματικό, πολλές φορές και χωρίς λόγο, αφού περάσει ένα διάστημα χρόνου το οποίο ο Θεός γνωρίζει μέσα στην πρόνοια Του, τότε αρχίζει σιγά σιγά να μας φαίνεται ότι χάνεται ο ζήλος μας, χάνεται η προθυμία που είχαμε στην αρχή, χάνεται η όρεξη που είχαμε για προσευχή στην αρχή, όλα μαραίνονται γύρω μας, μας εγκαταλείπει η χάρη, βυθιζόμαστε σιγά σιγά σε ένα σκότος, σε ένα πνευματικό σκότος. Και εάν ο άνθρωπος δεν γνωρίζει αυτήν την κατάσταση, τότε είναι πολύ εύκολο να βυθιστεί στην απελπισία, στην απόγνωση, διότι ταυτόχρονα με την άρση αυτή της φωτεινής καταστάσεως αρχίζουν πάλι τα πάθη τα παλιά να επιστρέφουν πίσω, να πολεμούν συνήθως με πιο μεγάλη μανία, να γεμίζει ο νους μας με ακάθαρτους και βλάσφημους και άθεους λογισμούς, και γενικά έτσι πέφτουμε σε ένα δέδαλο πολύ δύσκολο. Και τότε ο άνθρωπος νομίζει πλέον ότι έκαμε κάποια αμαρτία και λόγω της αμαρτίας του εξέπεσε από την χάρη και είναι αμαρτωλός, ή πλέον ότι αυτά τα οποία αισθανόταν τότε δεν ήταν τίποτα παρά μόνο απλά συναισθήματα, ή ότι δεν υπάρχει πλέον σωτηρία για αυτόν και εγκαταλείφθηκε, και τέτοια διάφορες σκέψεις οι οποίες εσπείρουν μέσα στην ψυχή του όλες αυτές οι καταστάσεις. Πρέπει όμως να γνωρίζουμε ότι δεν είναι τίποτα το ανησυχητικό. Είναι κάτι που είναι μέσα στην πορεία μας, στην πνευματική πορεία. Αυτή η περίοδος
της άρσεως της χάριτος, δηλαδή που μας εγκαταλείπει χάρις. Θυμάμαι μια φορά ρώτησαν έναν γέροντα στο Άγιον Όρος, κάποιος μοναχός, λέει γέροντα, όταν απεφάσισα να γίνω μοναχός και όταν πρώτα ήρθα στο Άγιον Όρος, είχα πολύ προθυμία, έτρεχα στις αγρυπνίες, στις νηστείες, αυτά, είχα πολύ προθυμία, πολύ προσευχή, είχα δάκρυα, τώρα τίποτα από όλα αυτά. Και όχι μόνο τόσο, αλλά πλήθος πολέμων και λογισμών και μια νέκρα, ας πούμε, τρόπον να απειλεί την ψυχή μου. Και βέβαια ο γέροντας το εξήγησε έτσι, ότι κοίταξε, αυτά πράγματα δεν είναι τίποτα. Του λέει, μοιάζει ο Θεός με έναν ζαχαροπλάστη έξυπνο, ο οποίος όταν δεν μπαίνουμε στο ζαχαροπλαστείο να αγοράσουν οι άνθρωποι οι πάστες, κάνει διαφημίσεις και δίνει μικρά παστάκια δωρεάν. Και πάνε και τρώνε οι άνθρωποι, γλυκαίνονται και αφού γλυκαστούν και δουν ότι είναι ωραίες οι πάστες, δεν τα μπαίνουν μέσα και αγοράζουν με τα λεφτά τους πλέον. Το ίδιο κάνει και ο καλός Θεός. Δηλαδή, γλυκαίνει τον άνθρωπο τρόπον δεινά στην αρχή για να τον ελκύσει κοντά του, του δίνει μια γεύση, μια γεύση από την γλυκύτητα της παρουσίας του και από την αίσθηση της χάριτος, και συνεχεία κρύβεται, όχι για να τιμωρήσει τον άνθρωπο, αλλά έτσι πρέπει να γίνει για να μπορέσει ο άνθρωπος να αγωνιστεί και να αποκτήσει πλέον με τον ιδρώταν του, με τα λεφτά του δηλαδή, με τον κόπο του αυτήν τη χάρη, διότι η Θεία Χάρις είναι κάτι που είναι πολύ πολύτιμο και πολύ σοβαρό και δεν μπορεί ο άνθρωπος να το κρατήσει εάν δεν έχει τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Και η πρώτη προϋπόθεση, η οποία είναι απαραίτητη για να έρθει χάρις στην ψυχή, είναι ακριβώς το ταπεινό φρόνημα. Το ταπεινό φρόνημα δεν καλλιεργείται στον άνθρωπο μόνο με τις διάφορες θεωρίες. Δηλαδή, θα σκεφτούμε ότι εγώ είμαι αδύνατος άνθρωπος, είμαι αμαρτωλός, είμαι, ξέρω εγώ, ευτελής, κάνω μαρτής, κάνω το ένα το άλλο. Όλα αυτά ταπεινώνουν τον νου μας. Όμως την καρδία μας, το βάθος της καρδίας, δεν το ταπεινώνουν οι ταπεινοί λογισμοί. Δεν μπορεί να φτάσει μέχρι εκεί κάτω. Αλλά το ταπεινώνουν οι πειρασμοί, οι δοκιμασίες, οι εγκατάληψεις. Αυτά εισχωρούν μέχρι το βάθος του είναι μας και θέτουν ως θεμέλιον την ταπείνωση. Δηλαδή, ταπείνωση είναι η γνώση ότι ο Θεός ενεργεί τα πάντα και εμείς δίδουμε τον εαυτό μας στον Θεό και ο Θεός κάνει τα πάντα. Δεν μπορούμε εμείς να... Δηλαδή, όσα δούμε μέσα μας δεν είναι έργα δικά μας, αλλά έργα της χάριτος. Σε εμάς μόνο είναι δηλαδή η προθυμία, η συγκατάθεση, η θέληση. Τα υπόλοιπα είναι έργα της χάριτος. Και πολλά άλλα πνευματικά μυστήρια εκτελήσονται με βάση αυτήν την ταπείνωση. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν περνά η ψυχή του ανθρώπου μια πολύ δύσκολη κατάσταση για να μπορέσει ακριβώς να ταπεινωθεί εις βάθος και να αποκτήσει αυτό που λέει ο προφήτης Δαβίδ, καρδία συντετριμένη και πνεύμα συντετριμένων, το οποίο ο Θεός δεν θα εξουδενώσει. Αυτό το νόημα έχουν οι πολλοί πειρασμοί οι οποίοι συμβαίνουν στους χριστιανούς και ιδιαίτερα, ας πούμε, στους ανθρώπους οι οποίοι αφιερώνουν εξ ολοκλήρου τον εαυτόν τους στον πνευματικό αγώνα, όπως εδώ ο Όσιος Σιλουανός. Σε αυτήν την κατάσταση, την δύσκολη περίοδο, τη σκοτεινή περίοδο, κατά την οποία γνωρίζομαι μεν τον Θεό, διότι τον γευθήκαμε πριν από λίγο, και τώρα διερχόμαστε μέσα σε αυτήν την ταλαιπωρία που δεν ξέρουμε εάν θα μας ξαναεπισκεφθεί η χάρις με τον ίδιο τρόπο που ήρθε τότε, χρειάζεται πολύ υπομονή και πολύ πίστη στον Θεό, ελπίδα στο έλεος του Θεού, και ιδιαίτερα, ας πούμε, αυτό το τελευταίο είναι απαραίτητο, το να γνωρίζουμε ότι ο Θεός κατά το πολύ αυτού έλεος έσωσε εμάς. Οπότε μόνο με το έλεος μπορεί να μας ξανααναστήσει. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κανέναν έργο. Μην νομίζουμε ότι εάν σε εκείνη την περίοδο αυξήσουμε την άσκησή μας, αυξήσουμε τους σωματικούς κόπους, θα μπορέσει να επαναφέρουμε τη χάρη πιο γρήγορα. Όχι. Η χάρη θα έρθει στην ώρα που ξέρει, που βλέπει ότι ήδη εμπήκε το θεμέλιο της ταπεινώσεως. Πολλές φορές άνθρωποι που έρχονται στην εξομολόγηση λένε, «Πάτερ, πες μου
πώς να κάνω για να ξανααισθανθώ έτσι, ας πούμε, όπως τότε που πρωτογνώρισα τον Θεό, ή τι να κάνω για να αισθάνομαι, ξέρω εγώ, την λειτουργία, την προσευχή, όλα αυτά τα πράγματα με προθυμία και με χαρά. Δεν υπάρχουν συνταγές που να πούμε ότι κάνε αυτό και αυτό και οπωσδήποτε θα το αισθανθείς, διότι δεν εξαρτάται η Θεία Χάρις από τις δικές μας ενέργειες. Μπορεί να λιώσει ο άνθρωπος στην άσκηση και να μην έχει αποτέλεσμα, και μπορεί να κάνει ελάχιστη άσκηση αλλά να έχει βρει δηλαδή το σημείο αυτό του ταπεινού φρονήματος, της συντετριμένης καρδίας, και αυτός ο άνθρωπος με λίγη άσκηση και με βάθος ταπεινώσεως να προχωρήσει να αποκτήσει τη χάρη του Θεού, διότι η χάρη δεν εξαγοράζεται. Οι Άγιοι Πατέρες έγραψαν πολλά έργα για αυτόν το θέμα, ότι ουδέποτε ο άνθρωπος δικαιώνεται με τα έργα του, αλλά μόνο με τη χάρη του Θεού. Τα έργα είναι αποτέλεσμα της χάριτος και απόδειξης της ελεύθερης συνεργασίας μας με τον Θεό. Λοιπόν, αυτό το στάδιο της δοκιμασίας διέρχεται σε αυτήν τη φάση που διαβάζουμε τώρα, ως ο ουρανός, που είναι πράγματι πάρα πολύ δύσκολο στάδιο και συνήθως πολλές φορές και μακροχρόνιο. Γι' αυτό είναι θέμα μεγάλης πίστεως και πολλής υπομονής, ώστε να ξανατύλει μέσα στην ψυχή μας το έλεος του Θεού. Προχωρούμε πιο κάτω, όπου λέει ακριβώς ότι οι λέξεις δεν μπορούν να εκφράσουν ούτε την αδημονία μιας μόνος νύχτας αυτού του αγώνα, στον οποίο εκείνος αγωνίστηκε ολόκληρα χρόνια. Θυμόμαστε πως ο γέροντας, που γενικά δεν του άρεσε να μιλά για τον εαυτόν του, μας είπε κάποτε: «Εάν μου έδινε ο Κύριος από την αρχή να γνωρίσω την άμετρη αγάπη του για τον άνθρωπο, εάν δεν μου έδινε ο Κύριος από την αρχή να γνωρίσω την άμετρη αγάπη του για τον άνθρωπο, δεν θα μπορούσα να αντέξω ούτε μια τέτοια νύχτα, κι όμως πέρασα ένα πλήθος». Βλέπετε ότι πίσω από κάθε Άγιον, πίσω από κάθε άνθρωπο που αγωνίζεται, κρύβεται ένας τεράστιος αγώνας, και αυτόν τον αγώνα τον γνωρίζει μόνο ο Θεός. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές, λέω τις ανθρώπους που έρχονται στο μοναστήρι μας να το επισκεφθούν και ζητούν να τους πούμε την ιστορία της μονής, και λέμε βέβαια ότι το μοναστήρι ιδρύθηκε τον 12ο αιώνα από αυτούς τους κτήτορες, μετά μπήκε στην Τουρκοκρατία, ξέρω εγώ, στην Αγγλοκρατία με τον Γρηγόριο Αυξεντίου, και η εκκλησία κάηκε 5 φορές, ξαναχτίστηκε άλλες τόσες, και διάφορες χρονολογίες. Όμως η ιστορία ενός μοναστηριού, η ιστορία ενός ανθρώπου που αγωνίζεται για τον Θεό, η ιστορία της ίδιας της εκκλησίας δεν περιγράφεται ποτέ με αυτά τα πράγματα. Απλώς λέμε μερικές εξωτερικές χρονολογίες, αλλά την πραγματική ιστορία τη γνωρίζει μόνο ο Θεός, διότι ο Θεός είναι αυτός ο οποίος βλέπει στο βάθος της καρδίας του ανθρώπου, και ο Θεός γνωρίζει το μέγεθος του αγώνα που κάνει κάποιος άνθρωπος ο οποίος τον αγάπησε έως τέλους, και περισσότερο βέβαια ένας μοναχός ο οποίος εγκατέλειψε τον κόσμο και αφιέρωσε τον εαυτόν του εξ ολοκλήρου εις τον Θεό. Γι' αυτόν τον λόγο πίσω από ένα μοναστήρι κρύβονται πολλές τέτοιες νύχτες, όπως περιγράφει εδώ ο Άγιος Ιωάννος. Χιλιάδες νύχτες ίσως, και χιλιάδων ανθρώπων τέτοιες νύχτες και τέτοιες μέρες και τέτοιες ώρες, διότι πραγματικά ο άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται περνάει πολύ δύσκολες ώρες μερικές φορές. Βέβαια ο Θεός δεν τον εγκαταλείπει, είναι ο Θεός πάντοτε μαζί του, είναι δίπλα του ο Θεός, όμως ο άνθρωπος δεν το αισθάνεται, διότι ο Θεός τον αφήνει έτσι να φαίνεται ότι αγωνίζεται μόνος του. Λέει λοιπόν εδώ πιο πάνω ότι «εάν δεν μου έδινε ο Κύριος από την αρχή να γνωρίσω την άμετρη αγάπη του για τον άνθρωπο». Βλέπετε ότι οι βάσεις του πνευματικού αγώνα, η υγιής βάση δηλαδή, είναι ακριβώς η εμπειρία, η γνώση της αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος γευθεί το πόσο ο Θεός μας αγαπά και το πώς όλα όσα έκανε ο Θεός έγιναν ακριβώς για να μας συγκινήσει να τον αγαπήσουμε και να μας ελκύσει κοντά του, τότε
γίνεται αυτή η αίσθηση η βάση του πνευματικού του αγώνα. Εάν ο άνθρωπος αρχίσει να αγωνίζεται με τους δύο άλλους τρόπους του αγώνα, της διαθέσεως της ψυχής, τότε είναι βέβαια καλή μεν, αλλά δεν είναι υγιής. Εδώ να ξαναθυμηθούμε, επειδή τους είχαμε πει στην αρχή, ότι οι Άγιοι Πατέρες μέσα από την πείραν τους μας τρόποντινά περιέγραψαν τρεις πνευματικές διαθέσεις εις τον πνευματικό αγώνα απέναντι στον Θεό. Η πρώτη είναι η κατάσταση των δούλων, η κατάσταση του δούλου, δηλαδή του ανθρώπου ο οποίος αγωνίζεται πνευματικά, αγωνίζεται για τον Θεό, αλλά αισθανόμενος φόβο ότι αγωνίζεται μήπως και πάει στην κόλαση, στην παραδείγματος χάρη. Αγωνίζεται μήπως και πάθει κακό. Αγωνίζεται μήπως και τρόπον να τον εγκαταλείψει ο Θεός. Αισθανόμενος τον Θεό σαν έναν αυστηρό δεσπότη, σαν έναν αυστηρό κύριο, ο οποίος του επιβάλλει να κάνει αυτά τα πράγματα. Και ο άνθρωπος αυτός ονομάζεται δούλος, διότι δεν έχει την ελευθερία του πνεύματος. Είναι ένα πολύ νηπιακό στάδιο πνευματικό αγώνος. Και βέβαια, οπωσδήποτε σε αυτό το στάδιο είναι μεν καλό, διότι αγωνίζεται πρακτικά, αλλά πρέπει να ξέρει ότι πρέπει να προχωρήσει, διότι μπορεί να έρθει μια στιγμή κατά την οποία τα πράγματα δεν θα εξελιχθούν έτσι όπως τα θέλει, και τότε θα έχει πειρασμούς και θα σκανδαλιστεί, διότι τρόποντινα ο Θεός δεν έκαμε αυτά που ήθελε, αφού αυτός αγωνιζόταν κατά το θέλημα του Θεού. Ο δεύτερος τρόπος, λίγο πιο καλός από τον προηγούμενο, είναι η κατάσταση των μισθωτών, δηλαδή των ανθρώπων οι οποίοι αγωνίζονται την πνευματική ζωή για να πάνε στον Παράδεισο. Δηλαδή, τρόποντινά νομίζουν ότι κάνοντας έργα πνευματικά αγοράζουν τον Παράδεισο, τη Βασιλεία του Θεού, τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Είναι η κατάσταση των μισθωτών. Πώς να πούμε, τον υπαλλήλο, ξέρω εγώ, κάπως έτσι το πούμε στη γλώσσα μας. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι αισθάνονται ότι είναι, δηλαδή, ο Θεός τους έβαλε σε μια δουλειά να δουλέψουν και να πάρουν λεφτά. Και άμα τηρήσουν τις εντολές του Θεού, θα πάρουν ως αμοιβή για την τήρηση των εντολών τα χαρίσματα του Θεού και τον Παράδεισο. Βέβαια, και αυτή η κατάσταση πάλι είναι όχι υγιής, διότι δεν δίδεται η χάρη του Θεού ως αμοιβή, ούτε ως μισθός, αλλά δίδεται ως χάρης. Γι' αυτό και λέγεται χάρης. Η τρίτη κατάσταση είναι η κατάσταση των ιών του Θεού, των τέκνων του Θεού. Αυτή είναι η υγιής κατάσταση των ανθρώπων. Σε αυτή την κατάσταση πρέπει να τίνομαι. Αυτή η κατάσταση εκπροσωπεί και αντιπροσωπεύει τον πραγματικό χριστιανό. Είναι τον ανθρώπου ο οποίος αγωνίζεται για τον Θεό επειδή αγαπά τον Θεό. Δεν τον ενδιαφέρει τον άνθρωπο αυτόν, ούτε βλέπει τον Θεό σαν φοβερόν δεσπότη, ούτε σαν καλόν εργοδότη, αλλά τον βλέπει σαν ουράνιον πατέρα, και σαν, όχι μόνο σαν πατέρα, αλλά σαν το κέντρο της αγάπης του, σαν το κέντρο του είναι του. Δηλαδή, όλη η ύπαρξη του ανθρώπου κινείται πέριξ του Θεού. Δεν είναι δυνατόν στον άνθρωπο να σκεφτεί ότι θα ζήσει ή θα κάνει κάτι το οποίο δεν ευαρεστεί τον Θεό. Αυτός ο άνθρωπος που σκέφτεται έτσι είναι πραγματικά τέκνο Θεού, κινείται μέσα σε ελευθερία και απολαμβάνει τη χάρη του Θεού πραγματικά ως έλεος και χάρη κατά κυριολεξία από τον Θεό. Λένε οι Άγιοι Πατέρες ότι γιατί ο Θεός επέτρεψε να υποστεί τρόποντινά τόσα πολλά βάσανα όταν ήταν να πεθάνει. Δεν μπορούσε ο Χριστός να κάνει, ας πούμε, σε μια ώρα να τον σταυρώσουν να μην βασανίζεται, να μην τον ραπίσουν, να μην τον μαστιγώσουν, να μην τον φτύσουν, να μην τον εξευτελίσουν, αλλά να τον σταυρώσουν αμέσως να μην βασανίζεται. Και γιατί έκαμε ακόμα τα άστρα, γιατί έκαμε την ποικιλία της χτίσεως, της φύσεως. Βλέπετε, ας πούμε, χιλιάδες, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια πουλιά, έντομα, τα πάντα δηλαδή. Σκεφτείτε όλη την χτίση. Γιατί δεν κάνει ο Θεός όλα αυτά? Δεν μπορούσε να κάνει πιο απλά? Χρειάζονται, ας πούμε, να κάνει τόσο χιλιάδες είδη πουλιά? Ας έκανε 2-3 είδη. Όλα αυτά τα έκανε ακριβώς για να δώσει στον άνθρωπο αφορμή να αγαπήσει τον Θεό, να συγκινήσει τον άνθρωπο. Του έδωσε
δηλαδή εξεδήλωσε ο Θεός τροποντινά τον πλούτο της αγάπης του μέσα στην ποικιλία ακόμα και της κτήσεως και στην εκδήλωση της αγάπης του και στο πάθος του ακόμα. Διότι πρέπει να ξέρετε ότι όταν ο άνθρωπος αρχίσει να επιστρέφει στον Θεό σωστά και να μπει μέσα στην σφαίρα της προσευχής, μία από τις πρώτες εμπειρίες που λαμβάνει είναι αυτό που λέγεται η γνώση των όντων. Δηλαδή μαθαίνει, έχει μία εμπειρία ο άνθρωπος από τα όντα που υπάρχουν γύρω του. Δηλαδή καταλαβαίνει πολύ καλά τι σημαίνει χτίσεις, τι σημαίνει δημιουργία, τι σημαίνει κόσμος, τι σημαίνει σύμπαν. Και ότι όλα αυτά έγιναν για ένα σκοπό, για να βοηθήσουν τον άνθρωπο να πορευθεί στον Θεό ή στην θέωση. Δηλαδή ακριβώς ο σκοπός της κτήσεως είναι η γνώση του χτίστου. Γι' αυτό λοιπόν αυτή όλη η πολυτέλεια του περιβάλλοντος μας και το πλήθος των απείρων ευεργεσιών του Θεού, μόνο και μόνο για να μας πρόξουν σε συγκίνηση και επίγνωση του μεγαλείου της αγάπης του Θεού. Αν λοιπόν ο άνθρωπος έχει αυτή τη γνώση της αγάπης του Θεού, γευτεί δηλαδή αυτή τη γνώση, τότε πραγματικά μπορεί να αγωνίζεται και να περνάει χιλιάδες τέτοιες νύχτες όπως πέρασε ο Άγιος Σιλανός, χωρίς να απελπίζεται. Πολλές φορές το φαινόμενο που παρατηρούμε στη ζωή μας, που οι άνθρωποι με τον πρώτο πειρασμό τα χάνουν, γονγίζουν κατά του Θεού, αφιβάλλουν ας πούμε, γίνονται άνω κάτω δηλαδή και διασαλεύονται σχέσεις με τον Θεό, δεν είναι διότι ο Θεός άλλαξε τακτική, όχι. Οι Άγιοι πάντες πορεύθηκαν δια πολλών θλίψεων, αφού ο ίδιος πέρασε δια σταυρού και θανάτου. Είναι ότι εμείς είμαστε οι άρρωστοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν απεκτήσαμε σωστή σχέση με τον Θεό. Δεν καταλάβαμε ότι είμαστε Υιοι Θεού, τέκνα Θεού, και ότι ως Πατέρας ο Θεός συμπεριφέρεται απέναντί μας. Και όπως λέει και ο Απόστολος, και ποιος είναι ο πατέρας ο οποίος δεν παιδεύει το παιδί του, ή ποιο παιδί γνήσιο δεν παιδεύεται από τον πατέρα του, προκειμένου να παιδαγωγηθεί και να αξιολογηθεί, να αξιοποιηθεί το παιδί σωστά. Εάν λέει είσαστε αμέτωχοι παιδείας, άρα νόθιεστε και ούχοι, λέει ο Απόστολος. Δηλαδή, εάν δεν σας παιδεύει ο Θεός και να σας οδηγήσει στην γνώση του, τότε δεν είστε πραγματικά παιδιά του. Όπως εμείς, παραδείγματος χάρη, άμα έρθει ένα ξένο παιδί σπίτι μας, δεν το πιάνουμε από το φτύ και να το δίνουμε άμα κάνει μια αταξία, είναι ντροπή, είναι ξένο το παιδί. Δεν μας ενδιαφέρει, θα το κάνει η μητέρα του. Ενώ το παιδί το δικό μας θα το παιδαγωγήσουμε και με αυστηρότητα, γιατί είναι γνήσιο παιδί μας. Κατά αυτόν τον τρόπο και ο Θεός, επειδή είμαστε παιδιά του και ζητούμε τη σωτηρία μας, ζητούμε την τελείωσή μας, τότε λοιπόν μας παιδαγωγεί δια πολλών θλίψεων. Όχι διότι εάν δεν είμαστε έτσι δεν θα είχαμε θλίψεις. Όχι. Η ζωή μας και των Αγίων και των αμαρτωλών περνά όλους μέσα από πολλές θλίψεις. Όμως οι μεν άνθρωποι του Θεού δέχονται τις θλίψεις κατά θετικών τρόπων και τις αξιολογούν για την Βασιλεία του Θεού, καλλιεργώντας την ψυχή τους με υπομονή και ευχαριστία. Ο δε άνθρωπος ο οποίος δεν γνωρίζει ότι η ζωή αυτή έχει ως σκοπό της την πορεία μας στην αιώνια Βασιλεία του Θεού, αλλά την κάνουν ως αυτό σκοπό, τη ζωή στη γη, και αυτόν τον λόγο ο άνθρωπος που δεν έχει αυτή τη γνώση με την πρώτη δυσκολία γονγίζει, αδειμονεί, δυσανασχετεί και απελπίζεται, διότι όλη του η προσδοκία είναι αυτά τα 50, 60, 70, 100 χρόνια που θα ζήσει εδώ σε αυτήν τη γη. Προχωρούμε στη συνέχεια, όπου περιγράφει ένα γεγονός κατά το οποίο ήταν έτσι σημαντικό τρόπο δυνάστον στον αγώνα, όταν ο γέροντας προσπαθούσε να προσευχηθεί με όλη τη δύναμη της υπάρξεώς του καθαρά, όμως δεν μπορούσε, διότι ενοχλείτο από λογισμούς, από πολέμους, και όχι μόνο από αυτά αλλά και από δαιμονικές ακόμα ενέργειες και παρουσίες. Λέει εδώ ότι μια φορά που προσευχόταν εσηκώστηκε να κάνει μετάνοιες και είδε μπροστά του μια δαιμονική παρουσία
Και ελπίστηκε ο Άγιος τόσο πολύ, διότι είπε στο Θεό αυτόν τον διάλογο που λέει εδώ, ότι «Κύριε», στη σελίδα 42, «βλέπεις πως θέλω να προσευχηθώ με καθαρό νου, μα οι δαίμονες δεν με αφήνουν. Δίδαξέ με τι πρέπει να κάνω για να μην με ενοχλούν». Και ακούει στην ψυχή του την απάντηση. Οι υπερήφανοι πάντα υποφέρουν έτσι από τους δαίμονες. «Κύριε», λέγει ο Σιλουανός, «δίδαξέ με τι πρέπει να κάνω για να ταπεινωθεί η ψυχή μου». Και νέα απάντηση από το Θεό στην καρδιά, «κράτα τον νου σου στον Άδη και μη απελπίζεσαι». Αυτή η πληροφορία του Θεού εις το Σιλουανό, μπορούμε να πούμε, όπως μας είπε όταν πήγαμε και συναντήσαμε τον Γέροντα Σοφρόνιο, μας είπε ο Γέροντας ότι αυτός ο λόγος του Θεού προς το Σιλουανό, «κράτα τον νου σου στον Άδη και μη απελπίζεσαι», είναι ο λόγος του Θεού εις τον αιώνα μας αυτόν, και δόθηκε ως λόγος του Θεού για τη γενεά μας. Και πράγματι θα το δούμε πως είναι έτσι. Αλλά θα πούμε δύο λόγια για το προηγούμενο γεγονός. Βλέπετε ότι όταν πλέον σηκώστηκε να προσευχηθεί, να κάνει μετάνοιες και δεν μπόρεσε, αμέσως στράφηκε προς τον Θεό. Πολλές φορές πολλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν αυτόν το φαινόμενο, σχεδόν όλοι μας δηλαδή, όχι πολλοί, όλοι μας, ούτε σχεδόν, όλοι μας. Αντιμετωπίζουμε το φαινόμενο του να μην μπορούμε να προσευχηθούμε. Πάμε στην εκκλησία και ο νους μας τρέχει δεξιά και αριστερά. Πάμε στο δωμάτιο μας, στο κελί μας, να προσευχηθούμε. Δεν μπορούμε. Είναι αδύνατο. Υπάρχει τέτοιος μετεωρισμός του νου που δεν μαζεύεται με τίποτα. Η πιο καλή λύση, πιο παρήγορη στάση, είναι να κάνουμε αυτό που έκανε εδώ ο Γέροντας. «Δεν μπορώ, σε παρακαλώ, βοήθησέ με». Και με αυτόν τον τρόπο προσευχόμαστε, παρακαλώντας τον Θεό να μας βοηθήσει να προσευχηθούμε. Διότι ο Θεός δίδει την προσευχή στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος την προσπάθεια κάνει, ο Θεός δίδει την προσευχή. Και οπωσδήποτε, εάν ταπεινωθεί η ψυχή και πενθήσει και εξηγήσει τον Θεό με όλη τη δύναμή της, τότε οπωσδήποτε θα έχει απάντηση από τον Θεό. Και η απάντηση εδώ που έδωσε ο Θεός στον Σιλουανό ήταν ότι οι υπερήφανοι πάντα υποφέρουν από τους δαίμονες. Βέβαια εδώ αφορά αυτήν την λεπτή κατάσταση, για την οποία θέλω να σας πω ότι δεν πρόκειται εσείς ουδέποτε να τη δείτε, ούτε εγώ βέβαια, για να μην φοβάστε όπως την άλλη φορά που έγραφε εδώ για τους δαίμονες και να νομίζετε ότι όταν πάτε να προσευχηθείτε θα έχετε τα ίδια φαινόμενα. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ο άνθρωπος δεν πρέπει ποτέ να σκέφτεται για τους δαίμονες, να τους περιφρονήσει τελείως. Χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι δεν πρέπει να γνωρίζει ότι υπάρχουν. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν, αλλά δεν τους δίνουμε βάση υπάρξεως με το να τους σκεφτόμαστε. Όταν λοιπόν πάμε να προσευχηθούμε, πρέπει να έχουμε την αίσθηση ότι ο Θεός είναι ενώπιό μας και εμείς ομιλούμε προς τον Θεό. Και με πολλή ταπείνωση θα προφέρουμε τους λόγους της προσευχής. Η υπερηφάνεια είναι αυτή η οποία είναι η βάση της πλάνης. Πολλοί άνθρωποι σήμερα ισχυρίζονται ότι προσεύχονται και ότι έχουν καταστάσεις πνευματικές και ότι βλέπουν, έχουν εμπειρίες και βλέπουν φώτα, βλέπουν οπτασίες, βλέπουν διάφορα πράγματα, έχουν ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, με λίγα λόγια. Όλα αυτά είναι αποκοίματα της φαντασίας τους. Της φαντασίας με ποια έννοια? Όχι της φαντασίας φαντάζεται ο νους, αλλά του εγωισμού. Διότι εάν ο άνθρωπος δεν ταπεινωθεί, δεν πρόκειται ουδέποτε να δει την παραμικρή ενέργεια χάριτος. Είναι αδύνατο στον άνθρωπο να γευθεί την χάρη του Θεού κατά τρόπον έκδηλων, χωρίς να έχει φτάσει ο άνθρωπος σε μεγάλη ταπείνωση. Και όταν ερώτησε ο Σιλουανός πραγματικά τον Θεό τι πρέπει να κάνει για να ταπεινωθεί η ψυχή του, του είπε αυτόν τον λόγο, ο οποίος έχει κύρος αιώνιον και ιδιαίτερα σήμερα στην εποχή μας: «Κράτα τον νου σου στον Άδη και μη απελπίζεσαι». Σήμερα εσείς περισσότερο που δείτε και στην κοινωνία, ακούτε και τα νέα, διαβάζετε ίσως και εφημερίδες και ραδιόφωνα, ακούτε, βλέπετε ότι όχι πλέον ο νους μας είναι στον Άδη, αλλά όλη η υδρόγειοσφαίρα είναι μες στον Άδη.
διότι είναι τόσο, τόσο ζωφερά τα γεγονότα γύρω μας, τόσο, σε τόσο πόνο βρίσκεται ο άνθρωπος γενικά, όλη η ζωή μας βυθισμένη σε έναν βαθύτατο πόνο, και πόνος χωρίς Θεό σημαίνει σκότος και σημαίνει άδης, και περισσότερον άδης καθίσταται, όχι επειδή είναι ο πόνος αυτό καθε αυτό, αλλά είναι μεν πόνος, αλλά απουσιάζει και ο Θεός. Δεν γνωρίζουμε τον Θεό. Γι' αυτόν τον λόγο δεν έχει που να πιαστεί ο άνθρωπος. Αυτή η απουσία του Θεού είναι ο άδης. Και ο κόσμος όλος είναι βυθισμένος μέσα σε αυτόν τον άδη. Το να είναι ο νους μας μέσα στον άδη είναι πολύ εύκολο να γίνει, γιατί όλοι κινδυνεύουμε ανά πάσα στιγμή να πέσουμε μέσα στο βάθος απελπισίας. Οι άνθρωποι οι οποίοι αυτοκτονούν, παραδείγματος χάρη, είναι μέσα στον άδη. Δηλαδή, πριν αυτοκτονήσουν, ο νους τους, η ύπαρξή τους, η καρδιά τους ήταν βυθισμένη μέσα στον άδη. Γι' αυτό αυτοκτόνησαν. Όλοι αυτοί που έχουν τόσες δυσκολίες είναι μέσα στον άδη. Όμως, το νέο το οποίο δίδεται από τον Θεό στην εποχή μας, στην Εκκλησία γενικά, σε όλους τους αιώνες, από την πρώτη στιγμή μέχρι σήμερα, δεν είναι ο άδης, αλλά είναι το να μην απελπίζεσαι. Κράτα το νου σου στον άδη και μην απελπίζεσαι. Μόνο η Εκκλησία μπορεί να δώσει αυτήν τη βάση, διότι η Εκκλησία κατέχει την ελπίδα. Ποια είναι η ελπίδα? Ο Χριστός. Και γιατί είναι ελπίδα? Διότι ο Χριστός ενίκησε τον θάνατο. Τίποτα άλλο δεν έχει νικήσει τον θάνατο. Κανένας και καμιά θεωρία άλλη. Ο Χριστός ενίκησε τον θάνατο δια της Αναστάσεώς του. Όχι μόνο των βιολογικών θάνατων, αλλά τον θάνατο εις όλη την έκτασή του, των πνευματικών, των ψυχικών θάνατων και των σωματικών ακόμα θάνατων. Ο Χριστός δια της Αναστάσεώς του απέδειξε ότι θα γίνουν τα πάντα κενά και ο άνθρωπος ανίσταται κενός. Γι' αυτό λέει ότι ιδού κενά ποιώ τα πάντα, των ουρανών και τη γη. Όλα τα πάντα θα αλλαγούν. Γι' αυτό ψάλλουμε την νύχτα εκείνη της Αναστάσεως ότι νυν πάντα απεπλήρωτε φωτός, ουρανώστε και γη και τα καταχθόνια. Όλο τα πάντα φωτίζονται μέσα στο φως της Αναστάσεως του Θεού, του Χριστού. Αλλά μπορούμε να πούμε ότι αυτή την αίσθηση του άδου κάποιος Άγιος, ένας που εγεύθηκε τον Θεό, την έχει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ότι οποιοδήποτε άλλος. Διότι άδης για τον Άγιον σημαίνει ακόμα και ο κίνδυνος του χωρισμού από τον Θεό, της αιωνίου απολίας, της αιωνίου διαρρήξεως της κοινωνίας του με τον Θεό. Και είναι κάτι πραγματικά που δεν μπορεί ο άνθρωπος να το αντέξει. Σας είπα και άλλη φορά ότι νομίζω ότι ο άνθρωπος, κάθε άνθρωπος, έστω και για λίγο στη ζωή του, μια φορά στη ζωή του, θα φτάσει μέχρι το βάθος του άδου. Μέχρι εκεί που αντέχει τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν αντέχει να φτάσει και δεύτερη φορά. Αλλά μια φορά θα γευθεί αυτόν τον άδη. Τώρα πότε δεν ξέρουμε. Ίσως σε ένα θάνατο, ίσως σε μια δοκιμασία, ίσως σε μια απογοήτευση, ίσως σε μια ασθένεια, ίσως την ώρα του δικού του θανάτου. Όμως οπωσδήποτε θα έρθει μια ώρα που θα φτάσει σε αυτήν την αίσθηση του άδου. Και εκείνη την ώρα πραγματικά μόνο αυτός ο λόγος μπορεί να το βαστάσει, το να μην απελπίζεσαι. Όλη τη δύναμη της υπάρξεως του τη στρέφει και τη στηρίζει πάνω στο να μην απελπίζεται, διότι κρατάει γερά την πίστη εις τον Θεό, ότι δυνατός ο Θεός να αναστήσει και τους νεκρούς. Έχει τη δύναμη ο Θεός να ζωοποιήσει κάθε νεκρόν άνθρωπον, και εμέναν αφού είμαι νεκρός, άρα λοιπόν μπορεί να με αναστήσει. Ή αν δεν το έχει αυτόν τον άνθρωπο, είναι μεγάλος κίνδυνος να πέσει σε απόγνωση, σε απελπισία. Και ξέρετε ότι ακόμα αυτή τη στιγμή, όταν ο άνθρωπος φτάνει σε τέτοιο βάθος απογνώσεως, είναι ακόμα και ωφέλιμο το να μην καταφεύγει σε πνευματική ακόμη πόλεμο, αλλά έστω να κάνει και μια ανάπαυλα, να πούμε. Ακόμα λέει και ένας Άγιος ότι όταν φτάσει και γίνει μέσα στο νου σου τέτοιο σκότος λογισμών,
και δεν μπορεί να κάνει τίποτα, πήγαινε στο δωμάτιό σου και σκέπασε το κεφάλι σου να σκοτεινιάσει και τα μάτια σου και να κοιμηθεί. Να κοιμηθεί, να περάσει εκείνη η ώρα. Να σας πω ότι ίσως ξέρετε πιο πολύ, ο πατήρ Σοφρόνιος που έγραψε το βιβλίο μάλλον έγινε αιτία να συνδεθεί με τον γέροντα Σιλουανό βάσει αυτής της συνομιλίας. Πώς? Όταν ήταν νέος ο πατήρ Σοφρόνιος στο μοναστήρι το Ρωσικό του Αγίου Όρους, πήγε κάποιος ενάρετος γέροντας να μιλήσει μαζί του. Και όταν μιλούσα στο δωμάτιο, ήταν νέος ακόμα ο πατήρ Σοφρόνιος, του λέει: «Γέροντα, τι πρέπει να κάνω στη πνευματική ζωή?» Του λέει ο γέροντας Σοφρόνιος, άπειρος ακόμα τότε, αλλά έχοντας εμπειρία αυτής της καταστάσεως, του λέει: «Κράτα το νου σου στο χείλος μιας αβής σου και όταν βλέπεις ότι δεν αντέχεις άλλο, φύγε λίγο πίσω και πάνε πιες ένα τσάι». Του είπε κατά το ρωσικό δηλαδή νοοτροπία. Το άκουσε ο γέρος Σιλουανός αυτό και την άλλη μέρα το συνάντησε και του είπε ότι θέλω να σου μιλήσω. Και όταν συναντήθηκα, του είπε ότι ναι, να κρατάς το νου σου στο χείλος της αβής σου, αλλά να μην πίνεις ένα τσάι, αλλά να έχεις ελπίδα σου στον Θεό. Και του έδειξε δηλαδή ποιος ήταν ο σωστός, ο έμπειρος πλέον τρόπος της αντιμετωπίσεως αυτού του φαινομένου του άδου στην ζωή μας. Δεν ξέρω, να σταματήσω για λίγο εδώ, μήπως θέλετε από τίποτα, γιατί μπορεί πιθανό να μην σας έδωσα να το καταλάβετε όπως έπρεπε. Ναι, καλά. Προχωρούμε πιο κάτω λοιπόν και θα σας πω κάτι στο τέλος σχετικά με τις απορίες που έχετε, αλλά ντρέπεστε να τις πείτε. Η σύντομη αυτή συνομιλία κατά την προσευχή με τον Θεό υπήρξε μια νέα σπουδαιότατη στιγμή στη ζωή του Σιλουανού. Βλέπετε λοιπόν ότι όντως ο άνθρωπος του Θεού ομιλεί με τον Θεό. Ο Θεός απαντάει στον άνθρωπο. Όταν είναι ανάγκη και όταν ο άνθρωπος φτάσει στο σημείο εκείνο που οπωσδήποτε πρέπει να λάβει απάντηση από τον Θεό, ο Θεός απαντά στον άνθρωπο μέσα στην καρδία του. Υπερβαίνει δηλαδή ο Θεός τη χτιστή πραγματικότητα και δίδει τον λόγον του στον άνθρωπο ανά πάσα στιγμή νέων, καινούριων. Και ο λόγος αυτός δεν διαφέρει καθόλου από τον λόγο που είπε ο Θεός στους προφήτες, στους αποστόλους, στο Ευαγγέλιο, στη Γραφή γενικά. Δηλαδή ο λόγος αυτός που είπε στον Σιλουανό έχει την ίδια δύναμη με τον λόγο που γράφουν τα Ευαγγέλια, με τον λόγο που είπαν οι προφήτες, με τον λόγο εκείνο που είπε γεννηθεί το φως, γεννηθεί το ήλιος, γεννηθεί το ξέρω εγώ γη και ουρανός και στερέωμα. Δηλαδή ο λόγος του Θεού, ο οποίος εκ του μηδενός δημιούργησε τα πάντα, ο λόγος του Θεού που ομίλησε και απεκάλυψε το μυστήριο στην Παλαιά Διαθήκη, ο λόγος του Θεού που απεκάλυψε το μυστήριο της Αγίας Τριάδος σε εκκλησία στην Καινή Διαθήκη, είναι ο ίδιος ο λόγος ο οποίος δίδεται και τώρα στους Σιλουανών, ο ίδιος λόγος που δίδεται πάντοτε στους Αγίους. Δεν έχει καμιά διαφορά ο λόγος αυτός από τον λόγο του Ευαγγελίου. Είναι από την ίδια πηγή. Γι' αυτόν τον λόγο εμείς, η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, δεν δέχεται αυτήν την εσφαλμένη διαίρεση των πηγών της πίστεως, όπως λένε δυστυχώς, μας λέγαν και στα θρησκευτικά στο σχολείο, ότι έχουμε δύο πηγές της Αποκαλύψεως, ξέρω εγώ, της πίστεως, πώς το λένε, της Αποκαλύψεως νομίζω, ότι είναι η Αγία Γραφή και η Ιερά Παράδοση λένε. Είναι μια τεράστια αίρεση σε αυτό το πράγμα, το οποίο λέγεται, το οποίο είναι καθαρά δυτικής προελεύσεως, προτεστάντικων και λατινικό. Εμείς δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Εμείς έχουμε μία πηγή της Αποκαλύψεως των Θεών. Απλώς η γραφή είναι η γραπτή, ο γραπτός λόγος του Θεού που δόθηκε όταν ο Θεός ζούσε, και ο άλλος λόγος είναι η εμπειρία των Αγίων,
η οποία ανά πάσα στιγμή, αναγενεάν και γενεά, σε γενεά και γενεά, δίδεται κατά το ίδιο μέτρο εις τους Αγίους. Δηλαδή, η εμπειρία του γέροντος Σιλωανού δεν έχει διαφορά από την εμπειρία του Αποστούλου Παύλου, δεν έχει διαφορά από την εμπειρία του προφήτη Μωυσέως, δεν έχει διαφορά από την εμπειρία του Πατριάρχου Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ. Ο ίδιος Θεός αποκαλύπτεται στον άνθρωπο. Βέβαια, ίσως να έχουν διαφορά στο βαθμό της εμπειρίας, αλλά ο Θεός είναι ο ίδιος και ο άνθρωπος είναι ο ίδιος. Η εμπειρία κατά την ουσία της είναι η ίδια. Είναι η αποκάλυψη του Θεού των άνθρωπων. Ναι. Προχωρούμε πιο κάτω. Μέσω ασυνήθιστο, ακατάληπτο, φαινομενικά σκληρό, αλλά εκείνος το δέχεται με χαρά και ευγνωμοσύνη. Βλέπετε ποια είναι η σωστή θέση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Ένα σκληρό λόγο, πολύ σκληρό λόγο, φαινομενικά και ίσως και πραγματικά. Το να κρατάς το νου σου διαρκώς το χείλος της αβύσου, στο χείλος του άδου ή μέσα στον άδη, είναι κάτι που είναι πολύ δύσκολο. Δεν αντέχει ο άνθρωπος, ώρες μόνο να αντέχει, πολύ περισσότερο μια ζωή ολόκληρη. Το δέχεται ο Σιλουανός με χαρά. Γιατί το δέχεται με χαρά και δεν γονγίζει? Γιατί άραγε, άμα στο έλεγε εμάς ο Θεός, θα γονγίζαμε. Πολύ, πολύ περισσότερο, αφού απλά πράγματα μας λέει ο Θεός και δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Μια απλή νηστεία, ξέρω εγώ, αρχίσουμε χίλια δυο αυτές που δεν μπορούμε, θα αρρωστήσουμε, θα πάθουμε. Καλά, αν έχουμε ας πούμε δικαιολογία. Αλλά κουραζόμαστε, δυσανασχετούμε. Γενικά είμαστε δύσκολοι στο να υποτάξουμε τον εαυτό μας στην άσκηση. Εδώ βλέπουμε ότι του υπέδειξε την πιο δύσκολη άσκηση που ελάχιστοι άνθρωποι μπορούν να τη βαστάσουν, και αυτός με χαρά, και όχι μόνο με χαρά αλλά και με ευγνωμοσύνη την δέχτηκε. Γιατί? Διότι ακριβώς αγάπησε τον Θεό με όλη την καρδιά του, και μπροστά στην αγάπη του Θεού δεν ελογάριασε τον εαυτό του για τίποτα. Δεν ελογάριασε ότι θα δυσκολευτώ, θα πονέσω, θα πέσω σε σκότος, θα είμαι σε δύσκολη κατάσταση. Όχι, τίποτα δεν λογάριασε. Αλλά υπολόγισε μόνο ένα πράγμα, ότι με αυτόν τον τρόπο θα πετύχω τον Θεό. Και αφού θα πετύχω τον Θεό, άρα δεν μπορεί τίποτα να με εμποδίσει από αυτήν την αγάπη του Θεού. Τι σημάς χωρίσει από τις αγάπες του Κυρίου? Βλέπετε, το έλεγε και ο Παύλος, ότι τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει από τον Θεό. Εάν διαβάσουμε τους βίους των Αγίων και ιδιαίτερα τους βίους των μαρτύρων της Εκκλησίας, θα δούμε εκεί φοβερά πράγματα, φοβερά μαρτύρια τα οποία υπέστησαν για τον Θεό, αλλά η αγάπη τους προς τον Θεό, η χαρά, η προθυμία για την συνάντηση με τον Θεό ήταν τόσο μεγάλη που δεν τους άφηνε να υπολογίσουν τον πόνο και τον θάνατο ακόμα. Να σας πω μόνο κάτι το οποίο άκουσα κι εγώ όταν πρωτοπήγα στο Άγιον Όρος, σε μια αγρυπνία που είχαμε το Αγίου Γεωργίου, και διέβαζαν στην αγρυπνία το μαρτύριο του Αγίου Γεωργίου, και έλεγε εκεί, περιέγραφε ο συναξαριστής το τι μαρτύρια έπαθε ο Άγιος Γεώργιος ο Μεγαλομάρτης, ο οποίος ήταν νέο παιδί ήταν. Ένα από τα πιο φοβερά μαρτύρια τα οποία έδειχνε πραγματικά την προθυμία, και ήταν αυτό έτσι ένα δείγμα για το πόσο άνθρωπος πρέπει να αγωνίζεται, ήταν το εξής. Πήραν οι άνθρωποι, οι ειδωλολάτρες, κάτι σιδερένια παπούτσια τα οποία ήταν μέσα γεμάτα καρφιά, τα έβαλαν μέσα στον κλίβανο και τα επίρωσαν και έγιναν ολοκόκκινα τα σιδερένια παπούτσια με γεμάτα καρφιά. Του τα φόρεσαν του Αγίου Γεωργίου, έτσι ολοκόκκινα από τη φωτιά, τρύπησαν τα πόδια του και τον έδεσαν πάνω σε έναν άλογο και τον ανάγκαζαν να τρέχει γύρω γύρω από τον υπόδρομο με πυρωμένα παπούτσια γεμάτα καρφιά. Και ο Άγιος λέει εκεί, περιχαρής ο Άγιος Μεγαλομάρτης Γεώργιος, γεμάτος χαρά, και βλέποντας ενώπιον του τον Χριστό, έτρεχε με τέτοια δύναμη που ξεπέρασε το άλογο. Ενώ τον είχαν δεμένο για να τον παρασύρει το άλογο, αυτός έτρεχε τόση χαρά, λέει, που ξεπέρασε το άλογο.
Και ενώ όλοι που ήταν γύρω στο αμφιθέατρο δωρολάτρες φώναζαν να τον σκοτώσουν, ο γενναίος αυτός μάρτης έλεγε, λέει, ο βίος του τρέχει Γεώργιε ή να λάβεις τον ποθούμενον Κύριον. Ακριβώς αυτή η αίσθηση του θάρρους που έλεγε στον αυτό ότι τρέξε, τρέξε για να συναντήσεις τον ποθούμενο Χριστό, τον ποθούμενο Κύριον. Ήταν τόσο μεγάλη που ενίκησε και εκείνον τον αβάσταχτο πόνο, ας πούμε, που έπρεπε ουσιαστικά να μην μπορεί να κάνει ούτε ένα βήμα. Και αυτή η έφεση, αυτός ο πόθος, αυτή η προθυμία είναι που διακατέχει κάθε ψυχή ανθρώπου που αγαπά πραγματικά τον Θεό και αγωνίζεται. Και μην νομίζετε ότι αυτά αφορούν μόνο στους μάρτυρες ή τους μοναχούς. Όλη η ζωή μας έχει τέτοιες ώρες που πρέπει να τρέξουμε για να λάβουμε τον ποθούμενον Κύριον. Αλλά για να τρέξουμε, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πρέπει να αρνηθούμε τον εαυτό μας. Και ποιον εαυτό μας? Τον παλαιόν άνθρωπο. Αυτό που είπε ο Χριστός, ότι όποιος θέλει να έρθει ο πίσω μου, απαρνηθάς τον εαυτό. Δεν μπορείς να ακολουθήσεις τον Χριστό εάν δεν απαρνηθείς τον εαυτό σου. Τι σημαίνει να απαρνηθείς τον εαυτό σου? Όταν λες ότι είμαι εγώ, πώς να μην αμαρτήσω, πώς να μην πάω με αυτόν τον άνθρωπο, πώς να μην κάνω αυτήν την αμαρτία, αφού αισθάνομαι καλά, είμαι ευτυχισμένος, είμαι ευτυχισμένη, είμαι χαρούμενος, γεμάτος, ξέρω εγώ αυτά. Εδώ έγκυται η αξία του αγώνα σου. Ενώ σε κάνει ευτυχισμένο δήθεν η αμαρτία, σε γεμίζει τρόποντινά. Σου ανοίγει, ας πούμε, ορίζοντες παραμυθένιους, οι οποίοι πάντοτε βέβαια είναι φανταστικοί, όπως αποδεικνύει η πραγματικότητα. Έστω, φαίνεται έτσι. Εκείνη την ώρα να πεις ότι όχι, εγώ για την αγάπη του Θεού δεν πρόκειται να γευθώ αυτά τα πράγματα, διότι ακριβώς ξέρω ότι τον ακολουθώ τον Χριστό, τον αγαπώ τον Χριστό, προϋποθέτει ότι αρνήθηκα τον εαυτό μου, τον παλαιόν άνθρωπο. Γι' αυτόν τον λόγο οι Άγιοι εδέχονται τον λόγο του Θεού με χαρά και με ευγνωμοσύνη, όχι με γονγκισμούς, διότι μα πώς θα το κάνω και γιατί να το κάνω και γιατί έτσι και γιατί το άλλο. Βέβαια ξέρετε ότι είμαστε άνθρωποι και οπωσδήποτε δεν μπορούμε να φτάσουμε από τη μια μέρα στην άλλη σε αυτό το μέτρο εδώ του Αγίου Σιλουάνου. Είμαστε αδύνατοι άνθρωποι και ναι μεν έχουμε πρόθεση να αγωνιστούμε, αλλά είναι τόσο μικρά τα μέτρα μας που καμιά φορά δεν έχουμε αυτή τη διάθεση. Δεν πειράζει, τουλάχιστον όμως να προσέχουμε πρακτικά να μην υποτασσόμαστε στην αμαρτία. Ή έστω και αν υποταχθούμε, ακουσίως ή εκουσίως, τουλάχιστον να επιστρέφουμε πίσω με μετάνοια, με ταπείνωση, με πένθος και να συνεχίζουμε τον αγώνα χωρίς να παραμένουμε μέσα στον άδη της απογνώσεως και της απελπισίας, της απομακρύσεως από τον Θεό. Να διαβάσουμε ακόμα λίγο και να σταματήσουμε, γιατί σχεδόν τελείωσε η ώρα. Η καρδιά του αισθάνθηκε πόσο Κύριος είναι απέναντι στους πλαχνικούς και πόσο χειραγωγεί ο ίδιος. Είναι το αίσθημα που πρέπει να έχουμε όλοι μας. Η πνευματική ζωή είναι ζωή η οποία εκδηλώνει μεν την εσπλαχνία του Θεού, φανερώνει ταυτόχρονα και το ότι ο Θεός μας χειραγωγεί. Δεν είναι δικές μας επινοήσεις που κάνουμε. Ουσιαστικά ο Θεός διοικεί και κατευθύνει την οδό μας, τη σωτηρία μας. Το να κρατά τον εαυτό του στον Άδη δεν ήταν κάτι καινούργιο για τον Σιλουανό. Πριν από την εμφάνιση του Κυρίου είχε μείνει εκεί. Το καινούργιο στην θεϊκή απόδειξη ήταν το «και μη απελπίζεσαι». Βλέπετε, ήξερε τον Άδη, διότι βυθίστηκε εκεί μέσα όταν έφτασε στην απόγνωση εκείνη που διαβάσαμε και είπε στον Θεό ότι «είσαι αδυσόπιτος», είπε του Θεού, αυτήν την σκληρή φράση. Διότι έφτασε στον Άδη και μέσα στον Άδη δεν βρήκε τον Θεό, δεν ήξερε, δεν είχε τη δύναμη αυτού του λόγου. Όμως τώρα ο Θεός του δίνει κάτι άλλο. Δεν τον βγάζει από τον Άδη, προσέξτε αυτό το σημείο, δεν τον απαλλάσσει από την αίσθηση του Άδου, αλλά του δίνει το «και μη απελπίζεσαι». Δηλαδή ο αγώνας μας δεν είναι η απαλλαγή από τα δεινά, η απαλλαγή από τις δοκιμασίες, η απαλλαγή από τις θλίψεις, αλλά ο αγώνας είναι το να κρατήσουμε την πίστη μας, την ελπίδα μας σε αυτήν τη δύσκολη ώρα. Γι' αυτό οι πολλές δοκιμασίες.
Γι' αυτό βλέπετε, λέει η Γραφή, ότι οι Άγιοι πάντες διαπίστεως κατηγονήσαν το βασιλείας. Και οι πάντες όλοι όσοι βαρέσουν το Θεό, διαπίστεως. Διότι πραγματικά, όταν ήρθε η ώρα της λέλαπας, η ώρα του σκότους, επίστευσαν εις τον Θεό και παρέμειναν πιστοί στον Θεό και δεν εγκατέλειψαν τη θέση τους. Γι' αυτόν τον λόγο τότε είδαν τον Θεό μέσα σε εκείνη τη δοκιμασία. Έτσι εδώ τελείωσε η ώρα. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι?